Έλα, Βασίλη. Ναι, καλημέρα εδώ από την πλατεία Βικτωρίας που τις τελευταίες ώρες θυμίζει και πάλι έναν μικρό καταβλισμό. Όπως μπορείτε να δείτε και στα πλάνα σας που καταγράφει ο Περικλής Αγγελόπουλος, περίπου 400 πρόσφυγες έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο εδώ, ερχόμενοι κυρίως από το λιμάνι του Πειραιά. Όπως μπορείτε να δείτε, άλλοι κοιμούνται κατά μεσής της πλατείας, άλλοι στριμώχνονται στα παγκάκια και στο έδαφος. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι σκηνές και με τα δεκάδες παιδιά στα χέρια των γονιών τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που καταφέραμε να συλλέξουμε, πρόκειται κυρίως για Αυγανούς. Και μάλιστα αναμένονται ακόμη περισσότεροι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας προκειμένου να περάσουν. Δεν πάνε οι Σύριοι στην πλατεία Βικτωρίας, ναι. Πάνε οι Αυγανοί. Οι οποίοι ψάχνουν ειδικούς διακινητές για να τους πάνε πάνω, διότι ξέρουν ότι κανονικά δεν μπορούν να περάσουν. Δεν θεωρούνται πρόσφυγες με βάση τα στοιχεία. Με αποτέλεσμα λοιπόν ότι αυτοί ψάχνουν παράνομα εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών κυκλώματα, τα οποία τους έχουν πει ήδη θα πάτε Βικτωρία, στάρτο να σας πλησιάσουν. Είναι ορισμένοι που ήδη έχουν πληρώσει από Τουρκία και τους είπαν θα πάτε και θα σας βρει ο δικός μας στη Βικτωρία. Μιλάμε δηλαδή για κοντράλεφτα τώρα, έτσι. Μιλάμε για τραγωδία. Έλα, Βασίλη. Θέλουν, Δημήτρη, να περάσουν όλη τη μέρα εδώ και στη συνέχεια να μεταβούν στην Ιδωμένη. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Εντάξει, τους παραμυθιάζουν προφανώς και πολύ ότι μην ανησυχείτε, δώστε τα λεφτά, θα σας πάμε. Γίνεται χαμός, λέει, με αυτήν την είδηση. 4.000 το κεφάλι παίρνουν διάφοροι και δικοί μας, κύριε Παπά, και Έλληνες. Δικοί μας γιατί. Έλληνες. Την Έλληνες θα τους υιοθετήσουμε. Σωστό. Δεν κατάλαβα δική μας. Σωστό. Λοιπόν, πάντως το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν αναλογιστούμε την απόφαση και της Σερβίας και των Σκοπίων να κλείσουν τα σύνορα στους Αυγανούς, ενώ γνωρίζουμε ότι με πολύ αργούς ρυθμούς γίνεται η διακίνηση τόσο των Σύρων όσο και των Ιρακινών. Αυτό που μπορέσαμε να συλλέξουμε είναι ότι υπάρχουν πολλοί κάτοικοι της γύρω περιοχής οι οποίοι έχουν ανοίξει τις εισόδους των πολυκατοικιών προκειμένου να προστατευτούν οι πρόσφυγες από το κρύο και από τη βροχή που αρχίζει σιγά να πιάνει. Δεν λες που είναι ο καιρός καλός. Αλλιώς αυτή στην Ιδωμένη θα ήταν στα χιόνια μέσα και στο μείον 10 και μείον 15 και μείον 8. Και... Λοιπόν, εντάξει, Βασίλη, λοιπόν, δεν μπορούμε να. Τι να πω. Εδώ οι εικόνες με τα μικρά παιδιά είναι συγκλονιστικές. Είναι συγκλονιστικές. Δεν μπορούμε να τις περιγράψουμε. Δεν καταλαβαίνουν τα κακόμερα τι περνάνε και τα δωματάκια. Δυστυχώς. Ακριβώς. Δεν καταλαβαίνουν τι περνάνε. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Λοιπόν, να είσαι καλά, Βασίλη μου.